Αυτό το Σάββατο, αυτό το Σαμπάτ, το πρωί στις συναγωγές θα διαβαστεί η τρίτη περικοπή από το βιβλίο του Λεβιτικού Βαγικρά, η οποία λέγεται Σεμινή. Η Περασάτ Σεμινή ξεκινάει ακριβώς με τα εξής λόγια. Βαΐ μπαγιώμα Σεμινή, καρά μουσέ λεαρών ουβανάβ, ου λεζικνέ Ισραήλ. Και ήρθε, λέει, την 8η ημέρα και είπε ο Κύριος στο Μωυσή να καλέσει τον Αρών, τους γιους του, τους γιους του Αρών και τους γέροντες του λαού του Ισραήλ. Εδώ, να θυμίσουμε στην προηγούμενη παραθά, είχαμε διαβάσει ότι πρωτού ξεκινήσουν τη λειτουργία τους ως ιερείς, ο Αρών και η γη του είχαν κλειστεί μέσα στο ιερό, σύμφωνα με εντολή του Κυρίου, 7 ημέρες. Έτσι λοιπόν τώρα την 8η ημέρα, Γιώμα Σουμινή, ναι, έρχεται ο Θεός και τους καλεί να βγουν μέσα από το ιερό. Και ακριβώς πρέπει να προσφέρουν θυσίες οι ίδιοι οι ιερείς, πρέπει να προσφέρουν ένα έγκελ, ένα μοσχάρι, λεχατάτ για προσφορά θυσίας, για συγχώρεση, και ένα άιλ, ένα καθήκη, λεολά, για προσφορά προς τον Κύριο. Ενώ επίσης η γη του Ισραήλ, τα παιδιά του Ισραήλ, δεν είναι Ισραήλ, πρέπει να προσφέρουν ένα σεϊρ ιζίν, ένα επίσης τράβο, λεχατάτ, για προσφορά αμαρτιών, για συγχώρεση αμαρτιών, έγκελ δεκέβες και ένα μοσχάρι και ένα πρόβατο ενός χρόνου, λεολά για προσφορά προς τον Κύριο. Όπως επίσης πρέπει να προσφέρουν βεσόρ δε άι λεσολαμίν. Επίσης για πρόσθετες θυσίες πρέπει να προσφέρουν ένα τάβρο και ένα κατσίκι. Περνάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι, στη δεύτερη αριά και μας αναφέρει το εξής. Βαϊκαρεύ έτα μινχά. Και οι κοανοί πρέπει να προσφέρουν επίσης την πρώτη τους θυσία, η οποία είναι η απογευματινή θυσία, η θυσία της μινχά. Και τότε οι κοανοί μετέπειτα ευλογούν το λαό του Ισραήλ. Περνάμε στο τρίτο κομμάτι, στη τρίτη αλιγιά, και μας λέει: Βατιψέ εσ μιλιφνέι ασέμ βετοχάλ αλ ανισμπέαχ ετα ολά βετα χελαβίν βαϊάρκολα βαϊαρών βεγιπλού αλπνέε. Και μας λέει το εξής, ότι και έπεσε φωτιά από τον ουρανό μπροστά από τον Κύριο, βατοχάλ αλ ανισμπέαχ, και έφαγε όλα, η φωτιά είναι σαν να έφαγε όλα τα θυσιάματα, τις θυσίες που πήγαν πάνω στο θυσιαστήριο, και επίσης τα λύπη τους, και όλος ο λαός φοβήθηκε τόσο πολύ που έπεσαν στη γη και άρχισαν να προσεύχονται προς τον Κύριο. Τότε, λέει, πλησίασαν δύο από τους γιους του Αρών. Ο Αρών, ο αδερφός του Μωυσή, ο οποίος ήταν ο πρώτος αρχιερέας, είχε 4 ιερείς γιους, ναι, και όχι μόνο. Υπήρχαν και άλλοι ιερείς, οι οποίοι ήταν από την οικογένεια του Αρών. Αλλά ο ίδιος ο Αρών είχε 4 γιους. Είχε τον Ναντάβ, τον Αβιού, τον Ελαζάρ και τον Ιταμάρ. Έρχονται τώρα οι δύο πρώτοι γη του, ο Ναντάβ δε ο Αβιού, οι οποίοι είναι και αυτοί ιερείς. Και τόσο πολύ από την αγάπη τους προς τον Κύριο θέλουν να προσφέρουν και αυτή θυσία, ναι, επρόσθετη, την οποία ο ίδιος ο Θεός δεν τη διέταξε. Βαϊακρίβου λιφνέι ασέμ εσ ζαρά, και ήρθαν και προσφέρανε μπροστά στον Κύριο, λέει, φωτιά ξένη. Ασέρ λό τσιβά οτάμ, την οποία δεν τους υποχρέωσε. Βατέτσε εσ μιλιφνέι ασέμ, και ξανανεβήκε πάλι λίγο φωτιά μπροστά από τον Κύριο, βαοχάλωταμ, και τους έφαγε. Βαϊαμού του λιφνέι ασέμ, και πέθαναν μπροστά στον Κύριο. Βέβαια, η όλη αυτή ιστορία για το πώς κάηκαν ζωντανοί ο Ναντάβ δου Αβιού, η γη του Αρών, μπροστά στο θυσιαστήριο, εκείνη την τόσο ευλογημένη μέρα που πρώτη φορά ξεκινούσε το θυσιαστήριο να λειτουργεί στη σκηνή της μαρτυρίας προς όλο το λαό του Ισραήλ, είναι ένα κομμάτι το οποίο πάρα πολλοί ραβίνοι και πάρα πολλοί ερμηνευτές Εβραίοι της Βίβλου αναφέρονται επάνω του. Και υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις αν ο Ναντάβ Αβιού ήταν άδικοι ή ο Ναντάβ Αβιού ήταν όντως δίκαιοι, οι οποίοι έκανε λάθος. Αυτό όμως που βγαίνει στην ουσία είναι το εξής. Ακόμα και αν ήταν δίκαιοι, και πραγματικά θέλουν να προσφέρουν θυσία πρόσθετη προς τον Κύριο, για τον Κύριο. Γιατί λέει, πέθανε, λέει, μπροστά στον Κύριο. Ναι, ναι, στο όνομα του Κυρίου. Αλλά πρόσφερα θυσία η οποία ήταν πρόσθετη που ο Κύριος δεν την διέταξε. Ακόμα και τότε για να ο Θεός να νοθετήσει όλο το λαό του Ισραήλ, έπρεπε να τους σκοτώσει προκειμένου να πεθάνουν, και έπρεπε να πεθάνουν για να καταλάβει ο λαός του Ισραήλ το εξής. Όσο και αν θέλουμε να πλησιάσουμε τον Θεό, όσο και αν βρισκόμαστε κοντά στον Θεό, πρέπει πάντα να λειτουργούμε σύμφωνα με αυτά που ο Θεός μας έχει καθορίσει.
και δεν μπορούμε εμείς να έρθουμε και να αποφασίσουμε από το κεφάλι μας και να κόβουμε και να λάβουμε είτε περισσότερο είτε λιγότερο, είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά, ανάλογα με τη δικιά μας πεποίθηση και ανάλογα με τις δικές μας εικασίες, ιδέες και ιδεολογίες. Όχι. Ο Κύριος είναι ο Κύριος και ο Κύριος εκεί μας έχει δώσει την Τωρά, την γραπτή και προφορική Τωρά, το προφορικό και γραπτό νόμο Του. Και ο Κύριος μας έχει δώσει επίσης και τις δυνατότητες να εξελίσσουμε τον νόμο. Ναι, όχι να τον αλλάζουμε ριζικά, Θεός φυλάξει, να τον εξελίσσουμε από γενιά σε γενιά. Αλλά πάντα σύμφωνα μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια, μέσα σε συγκεκριμένες νομοθετήσεις που ο Θεός ο ίδιος μας έχει δώσει τους κανόνες πώς θα εξελίσσουμε την Τωρά. Ό,τι λοιπόν γίνεται, οτιδήποτε εξέλιξη γίνεται μέσα σε αυτούς τους κανόνες και μέσα από τα πλαίσια, και αυτό κάνουν οι μεγάλοι ραβίδι πάντα από γενιά σε γενιά, όντως είναι καλό καμωμένο. Όταν όμως κάτι γίνεται εκτός από αυτά τα πλαίσια, είτε κάποιος το κάνει αυτό για να πιστέψει περισσότερο και καλά τον Θεό, είτε για να γίνει και πιο μοντέρνος και πιο light στον Ιουδαϊσμό από την άλλη πλευρά, αυτό απαγορεύεται από τον Εβραϊσμό και τελικά θα καταδείξει τον Ιουδαϊσμό σε κάτι άλλο και όχι σε αυτό που δημιουργήθηκε. Και σπίτι αυτού κάποιοι πούνε, μπα ο Θεός, τι χρειάζεται όλα αυτά. Συγγνώμη Κύριε, ο Θεός, εμείς είμαστε πολύ μικροί για να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλει ο Θεός από εμάς. Πάντως αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Θεός μας έχει πει. Και ο Θεός μας έχει δώσει την Τωρά. Και την Τωρά ο Θεός δεν μας την έδωσε το δικό του καλό. Ο Θεός πραγματικά δεν μας χρειάζεται. Ο Θεός έδωσε την Τωρά για το δικό μας καλό. Ναι, οτιδήποτε γίνεται μέσα στην Τωρά και οτιδήποτε εντολή γίνεται μέσα στην Τωρά είναι για το καλό του εβραϊκού λαού, έτσι ώστε ο εβραϊκός λαός να ανεβεί, να γίνει παράδειγμα προς βίβληση και να βοηθήσει και όλα τα άλλα έθνη και να τα οδηγήσει στην λύτρωση για όλη την ανθρωπότητα. Αυτό είναι το όλο σκηνικό. Και η Τωρά έχει ακριβώς και αυτόν τον λόγο. Και όλες οι εντολές της Τωρά έχουν αυτόν τον σκοπό. Το καλό του λαού του Ισραήλ. Ακόμα και αν εμείς οι άνθρωποι με το μικρό μας μυαλό δεν καταλαβαίνουμε τα πάντα. Βέβαια, ο Εβραϊσμός δεν λέει πίστευε και μην ερεύνα. Σου λέει πίστευε και ερεύνα. Ναι, αλλά πίστευε. Όχι απλά ερεύνα χωρίς πίστη. Και όχι απλά ερεύνα για να το παίζει έξυπνο ο καθένας και να κόβει και να λάβει τον Ιουδαϊσμό. Και καλά τον Ιουδαϊσμό, όπως τον αποκαλεί τον Εβραϊσμό, ανάλογα με τα δικά του μέτρα και στα θεμά. Ο Εβραϊσμός είναι κάτι το πολύ συγκεκριμένο. Και αυτό συνοψίζεται στη γραπτή και προφορική Τωρά που έδωσε ο Κύριος στον Μωυσή και στις διάφορες διατάξεις που έδωσε ο Θεός για το πόσο οι ραβίνοι σε κάθε γενεά θα μπορούν να εξελίσσουν τον νόμο από γενεά σε γενεά μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Και γι' αυτό ακριβώς κάηκε και ο Ναντάβ και ο Αβιού, ακόμα και ήταν δίκαιοι. Και τότε λέει, ο Αρών ρίξε τι να κάνει και του είπε ο Θεός αφήσει τον Μωυσή να μην μπροστά στο λαό του Ισραήλ να μην τριλήσει για τους δύο τους γιους. Και ο Αρών πραγματικά βαγιντόμ. Έμεινε σιωπηλός και δεν θρύνησε. Κάποιοι λένε ότι επίσης αυτό ήταν και ως ένα σημείο τιμωρία στον ίδιο τον Αρών για την αμαρτία που συμμετείχε ακόμα και έμεσα στο χρυσό μοσχάρι ο Αρών παλιότερα. Που ακόμα και ο Αρών το κάνει αυτό με σκοπό να καθυστερήσει το λαό του Ισραήλ, μήπως και κατέβει ο Μωυσής πιο πριν και δεν κάνω το χρυσό μοσχάρι. Αλλά ακόμα και επειδή έντεσα, τουλάχιστον συμπάχησε με το να κάνω το χρυσό μοσχάρι, γι' αυτό και τώρα τιμωρήθηκε με το θάνατο των δύο πρωτότοκων γιών του, τον Ναντάβ και τον Αβιού. Έρχεται μετά ο Μωσέ και λέει στον Μισαέλ και στον Ετσαλφάν, οι οποίοι ήταν γη του Ουζιέλ. Ο Ουζιέλ ήταν θείος του Αρών και αυτοί ήταν επίσης ιερείς, που όλοι ήταν από την οικογένεια του Αρών, και τους λέει να μπουν μέσα στο θυσιαστήριο και να βγάλουν τα πτώματα του Ναντάβ και του Αβιού και να τους θάψουν. Έπειτα λέει ο Μωυσής σύμφωνα με θετική εντολή στον Αρών και στους υπόλοιπους και στους δύο άλλους γιους που έβγαλαν στη ζωή, στον Ελαζάρ και τον Ιταμάρ, να μην θρυνήσουν και να συνεχίσουν τις θυσίες κανονικά μπροστά στο λαό του Ισραήλ και έτσι πραγματικά έκαναν. Και ποιος έπρεπε να θρυνήσει για τον Ναντάβ και τον Αβιού, ο υπόλοιπος λαός του Ισραήλ. Βεάχεχεν κόλπι μπέτ Ισραήλ και οι αδερφοί σας, όλη η γη του Ισραήλ, τα παιδιά του Ισραήλ, γυφκού εταστρεφά σερ σαράφα σεμ. Θα κλάψουν για την φλόγια, για τη φωτιά που έκαψε, με την οποία έκαψε ο Κύριος. Και από εδώ πέρα μαθαίνουμε ότι όταν κάποιος θρυνεί γενικότερα, θα πρέπει όλος ο λαός του Ισραήλ να θρυνεί μαζί του. Ναι. Όταν ένας Εβραίος χαίρεται, πρέπει όλος ο λαός του Ισραήλ να χαίρεται μαζί του.
Και όταν ένας Εβραίος λυπάται, πρέπει όλος ο Εβραϊκός λαός να λυπάται μαζί του. Η χαρά κάθε Εβραίου είναι η χαρά όλου του Εβραϊκού λαού. Και ο πόνος κάθε Εβραίου πρέπει να είναι ο πόνος όλου του Εβραϊκού λαού. Έρχεται μετά ο Ασέμ, ο Κύριος, και λέει στο Μωσέ το εξής, να πει στον Αρών και στους υπόλοιπους γιους του Αρών, τον Ιταμάρ και τον Ελαζάρ. Γιάιν βεσταχάρ αλτέστ. Λέει κρασί και επίσης άλλο είναι πνευματότυπο το μην το πιείτε, λέει ατάου βανέχα εσύ και η γη σου ητά βεβοαχέν ελ όελ μοέλ, όταν μπαίνετε στο, μέσα στο ιερό, δηλαδή μέσα στη σκηνή της μαρτυρίας και μετέπειτα μέσα στο ναό. Βελώτα μου του, και έτσι λέει δεν θα πεθάνετε. Χουκάτ ολάμ λεδρότεχέμ. Αυτός είναι λέει νόμος αιώνιος για όλες τις γενιές. Και έρχονται κάποιοι ραβείοι και εξηγούν μήπως ο Ναντάβ και ο Αβιού είχαν μπει μέσα στο ναό για να προσφέρουν αυτή την πρόσθετη θυσία, την έξτρα θυσία που νομίζαν ότι ήταν επιτρεπόμενη, αλλά δεν ήταν επιτρεπόμενη. Τελικά έγινε ξένη θυσία, ναι, όπως λέμε, es ζαρά, που μοιάζει μάλιστα στα εβραϊκά με το λεγόμενο αβοντάζαρα, που μοιάζει με την, δηλαδή, σαν να λέμε ξένη λατρεία. Με άλλα λόγια, ειδωλολατρεία. Και έρχονται κάποιοι και λένε ότι μήπως από τη μεγάλη του χαρά είχαν ήδη μεθύσει, ο Ναντάβ και ο Αβίου, και είχαν μπει μεθυσμένοι και αυτό κατέληξαν εκεί που κατέληξαν. Γι' αυτό γιατί λέει ο Θεός και λέει από εδώ και στο εξής, σε κάθε ιερέα απαγορεύεται να μπαίνει, να προσφέρει στο ναό θυσίες, αν είναι μεθυσμένος ή αν έχει πιει κρασί ή άλλο είναι ο πνευματώδη ποτό. Και από εδώ ίσως βγαίνει και το θέμα ότι στο Ισλάμ απαγορεύεται γενικά, γιατί στο Ισλάμ, αν κάποιος κοιτάξει το Κοράνι, γράφει συγκεκριμένα ότι απαγορεύεται ο πιστός να πιει ηνοπνευματώδη ποτό και κρασί προτού προσευχηθεί. Και στον Εβραϊσμό πάντα ξέρουμε η θυσία και η προσευχή είναι αλληλοεπηρεαζόμενες και μία αντικαθιστά την άλλη πολλές φορές. Έτσι λοιπόν, ίσως το Ισλάμ πήρε αυτή την ιδέα από τον Ιουδαϊσμό. Ναι, ότι και καλά, προτού προσευχηθεί το άτομο, δεν πρέπει να πιει κρασί στο Ισλάμ. Ή δεν πρέπει να πιει άλλο ηνοπνευματώδη ποτό. Βέβαια, στον Εβραϊσμό αυτό δεν ισχύει. Βασικά, στον Εβραϊσμό αυτό ισχύει για τους ιερείς, μόνο για τους ιερείς που προσφέρουν θυσίες στο ναό και στο θυσιαστήριο. Και από εκεί βέβαια μετέπειτα το Ισλάμ το πήγε πολύ πιο πέρα και είπε ότι απαγορεύεται γενικά σε οποιοδήποτε πιστό μουσουλμάνο να πιει κρασί ή να πνευματώδη ποτό γενικά στην ζωή του. Και μας λέει ο Θεός το εξής, ότι όλες αυτές οι θυσίες, τις οποίες και εξηγούμε και πολλές φορές δεν παίρνουμε στις λεπτομέρειές τους, και οι οποίες δεν είναι και λίγο, ίσως μπήκα, δεν τις καταλαβαίνουμε όλες, έρχονται για τον εξής και μόνο λόγο. Ουλε αυδίλ περακόντε ουμπεραχόλ, για να ξεχωρίσει το άγιο από το μη άγιο. Ουπέρα τα μπε, ουπέρα τα όλ. Ανάμεσα στο πνευματικά, αυτό που λέμε ακάθατο, με αυτό που είναι πνευματικά καθαρό. Τα όλ. Ουλε ορό την πρέγει σαέ και να διδάξουν τα παιδιά του Ισραήλ, ετ κόλα χουκί ασέρ την πέρα σέβετ. Όλου αυτού του λόγου που έδωσε ο κύριο στο λαό του Ισραήλ, ελοέμ πηγαίνει μοσέ, ο Θεό του, μέσου του Μωυσή. Περνάμε τώρα στο τέταρτο κομμάτι, στην τέταρτη αλληλιά, όπου εκεί πέρα πραγματικά ο Μωσέ διατάζει τον Αρών, τον Ελαζάρ και τον Ιταμάρ να συνεχίσουν τις θυσίες. Περνάμε στο πέμπτο κομμάτι, στην τέταρτη αλληλιά, όπου εκεί πέρα προσφέρουν το λεγόμενο Σεϊτ Χατά Χατάτ, που είναι ένα τράγος για προσφορά για εξάλληψη αμαρτιών, και έρχεται ο Μωυσής επίσης και νουθετεί για κάτι άλλο επίσης τον Ιταμάρ και τον Ελαζάρ. Περνάμε τώρα στο έκτο κομμάτι, στην έκτη αλληλιά, όπου ο Κύριος παρουσιάζεται μπροστά στον Μωυσή και στον Αρών και τους λέει να διδάξουν το λαό του Ισραήλ το εξής. Τα μπρού ελ μπνέι Ισραήλ, ελάτε και πείτε μπροστά στο λαό του Ισραήλ, εμόρ. Ζωτ αχαγιά ασέρ το χέλου, μικόλα μπεμά ασέρ αλα άρε. Αυτά είναι τα ζώα τα οποία θα επιτρέπετε να πάτε από οτιδήποτε βρίσκεται πάνω στη γη. Και εδώ πέρα ξεκινάνε οι νόμοι τι απαγορεύεται και τι δεν απαγορεύεται στον Ιουδαϊσμό να φαγωθεί. Και αυτό που λέμε στον Εβραϊσμό, ό,τι επιτρέπεται στον Εβραϊσμό να φαγωθεί από τα ζώα, από τα πτηνά, από τα ψάρια, όπως θα δούμε κλπ, λέγεται ταόρ. Ναι, κάτι το οποίο είναι άγιο για να φαγωθεί ή λέγεται επίσης κασέρ. Οι Ασκεναζοί το αποκαλούν ως κόσερ, αλλά η εβραϊκή ορολογία είναι κασέρ ή ταόρ. Οτιδήποτε είναι μη επιτρεπόμενο να φαγωθεί είναι ταμέ, πνευματικά ακάθαρτο. Και αυτό το οποίο λέγεται ως επίσης λόκασερ, μη κασερ. Έτσι λοιπόν έχετε και μας λέει, όσον αφορά τα θυλαστικά, όσον αφορά τα ζώα τα θυλαστικά,
κολ με φαρέσετ παρσά, δεσοσά, τσεσά, προσότ, μαλάτ, γερά, μπέμα, οτά, το χέλου. Οποιοδήποτε ζώο είναι μυρικαστικό, δηλαδή αναμασάει την τροφή του, και επίσης χωρίζει τις οπλές του στα δύο, αυτό το ζώο θεωρείται σύμφωνα με τον εβραϊσμό, όταν είναι θηλαστικό, κασέρ, δηλαδή ταόρ για να φαγωθεί, επιτρεπόμενο για να φαγωθεί. Ναι, πρέπει να έχει και τα δύο αυτά σημάδια, και να είναι μυρικαστικό και να χωρίζει τις οπλές του στα δύο. Γι' αυτό έχει την Τωρά και μας λέει, ζώα θηλαστικά, τα οποία χωρίζουν τις οπλές τους, αλλά δεν είναι μυρικαστικά, όπως για παράδειγμα η καμήλα, αγκαμάλ, ή όπως για παράδειγμα ο λαγός, ασαφάνι, το κουνέλι, αρνεύεται, απαγορεύονται ως τμεΐμ από τον Ιουδαϊσμό. Απαγορεύονται. Επίσης, όποιος σου λέει ζώο το οποίο φαίνεται πως χωρίζει τις οπλές του, ναι, αλλά δεν είναι μυρικαστικό, και αυτό είναι μόνο και μόνο το χαζίρ, το γουρούνι, απαγορεύεται επίσης ως ταμέ για τον Ιουδαϊσμό. Κάποιοι εδώ πέρα κάνουν το εξής λάθος και λένε ότι οι Εβραίοι γενικά απαγορεύεται να τρώνε γουρούνια. Ναι. Σίγουρα, στον Ιουδαϊσμό απαγορεύεται να φαγωθεί το γουρούνι, όπως και το Ισλάμ πήρε την ιδέα αυτή από τον Ιουδαϊσμό μετέπειτα. Αλλά μόνο το γουρούνι, όπως είδαμε, απαγορεύονται όλα τα θηλαστικά τα οποία δεν έχουν ένα από τα δύο σημάδια. Είτε δεν είναι μυρικαστικά, είτε δεν χωρίζουν τις οπλές τους. Και έτσι μαζί με το γουρούνι απαγορεύεται και η καμήλα από την άλλη πλευρά, όπως είπαμε, το κουνέλι, ο λαγός κτλ. Άρα τι γίνεται εδώ πέρα, και έχουμε και επίσης και πολλά άλλα θηλαστικά που δεν έχουν ούτε το ένα ούτε το άλλο σημάδι και απαγορεύονται. Αλλά γιατί το γουρούνι είχε αποκτήσει τόσο πολύ σημαντική θέση σαν απαγόρευση στον Ιουδαϊσμό και στα μυαλά όλων των Εβραίων γενικότερα, αλλά και των μη Εβραίων. Γιατί το γουρούνι είναι το μόνο ζώο, το οποίο εξωτερικά φαίνεται ότι είναι κασέ, χωρίς τις οπλές του, αλλά εσωτερικά δεν είναι. Δεν είναι μυρικαστικό. Γιατί λέμε εσωτερικά, δεν φαίνεται με το γυμνό μάτι αν είναι μυρικαστικό ή όχι με την πρώτη ματιά. Αλλά με την πρώτη ματιά από απ' έξω φαίνεται χωρίς τις οπλές του, και καλά ότι έχει ένα σημάδι, αλλά μπορεί ίσως να είναι κασέ. Και αυτό γιατί ο Ιουδαϊσμός και μας λέει, προσπαθήστε να αποτραβηχτείτε από αυτούς που φαίνονται από απ' έξω καλοί άνθρωποι, κασέρ άνθρωποι, άνθρωποι του Θεού, και από μέσα είναι σκάρτη. Ναι. Όπως το γουρούνι, που απ' έξω φαίνεται εντάξει, όλα καλά και ωραία, και από μέσα είναι σκάρτο. Ναι. Και αυτό ίσως το γουρούνι έχει γίνει το νούμερο ένα απαγορεύσιμο ίσως φαγητό. Για να μας διδάξει εμάς τους Εβραίους γενικότερα τους ανθρώπους, να απομακρυνόμαστε από τους ψεύτικους και fake χαρακτήρες. Βέβαια εδώ πέρα κάποιος θα πει πώς είναι δυνατόν η Τωρά να ξέρει ακριβώς, η Τωρά η οποία δόθηκε πριν χιλιάδες χρόνια, έχει ακριβώς και λέει ποια ζώα βγαίνουν εκτός από την κατηγορία αυτή των δύο αυτών σημαδιών. Και σου λέει, από όλα τα θηλαστικά, όποιον δεν έχει τα δύο σημάδια σίγουρα απαγορεύεται. Αλλά ακόμα και αυτά που έχουν μόνο ένα σημάδι απαγορεύονται. Και σου λέει, από αυτά τα οποία είναι μυρικαστικά, αλλά δεν χωρίζει τις οπλές τους, είναι μόνο η καμήλα, το κουνέλι και το λαγός. Και αυτό που χωρίζει τις οπλές του, αλλά δεν είναι μυρικαστικό, είναι μόνο το γουρούνι. Πώς η Τωρά το ήξερε αυτό, μπορεί κάποιος να πει. Ναι, πώς το ήξερε αυτό η Τωρά. Αν πει κάποιος, η Τωρά δόθηκε από τον Μωυσή και καλά, ο Μωυσής το κατέβασε το μυαλό του. Ναι, πώς ο Μωυσής μπορεί να πάρει ένα τέτοιο μεγάλο ρίσκο, όταν αργότερα στις επόμενες γενιές θα ανακαλυφθούν τόσα και άλλα ζώα στο ανθρώπινο, στο γενικό στο ζωικό βασίλειο. Ναι. Και όμως η Τωρά έχει και λέει συγκεκριμένα, αυτά τα ζώα μόνο είναι τα οποία έχουν μόνο το ένα σημάδι και όχι το άλλο, και άλλα απαγορεύονται. Και όντως μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί κάποιο άλλο ζώο το οποίο να έχει μόνο ένα σημάδι εκτός από αυτά τα τρία ή αυτά τα τέσσερα είδη ζώων. Συνεχίζει τώρα και μας λέει. Μας αναφέρει γιατί για τα ζώα τα οποία απαγορεύεται να τρώμε από την θάλασσα. Αυτό που λέμε τα θαλασσινά ή τα ψάρια. Και μας λέει. Βέτζε το χέλου μη κόλα σε ελπαμάι. Και αυτό θα πάτε ότι οτιδήποτε βρίσκεται στο νερό. Κόλασερ λος ναπίρ βεκασκέσετ μπαμάι μπαγιαμί μου πενακαλίν οτάμ το χλού. Οτιδήποτε υπάρχει στα νερά, είτε είναι από θάλασσα, είτε ποταμός, είτε λίμνη, και το οποίο έχει δύο σημάδια, το οποίο έχει πτερύγια και έχει κασκέσετ, αυτό που λέμε λέπια, κασκέσετ. Όταν ένα ψάρι έχει αυτά τα δύο σημάδια, δηλαδή έχει πτερύγια και έχει λέπια, και πολύ πιο βασικά έχει λέπια, γιατί όποιο έχει λέπια έχει και πτερύγια.
Αλλά όποιο έχει πτερήγια δεν έχει πάντα λεπια. Άρα πρέπει να υπάρχουν τα δύο συμβάδια και πως πιο σημαντικό τα λεπια. Τότε αυτό επιτρέπεται να το φάμε. Οτιδήποτε άλλο βρίσκεται στη θάλασσα, είτε είναι ψάρι το οποίο δεν έχει λεπια, είτε είναι οτιδήποτε άλλο θαλασσινό, απαγορεύεται. Και αυτό το καταλάβουν κάποιοι ότι όλα τα θαλασσινά απαγορεύονται σύμφωνα με τον Ιουδαϊσμό. Είτε είναι χταπόδια, είτε είναι γαρίδες, είτε είναι μύτια, σπίδια, αστακή κτλ. Αχυρή απαγορεύονται από τον Ιουδαϊσμό. Και μετά περνάμε στα πτηνά. Στα πτηνά δεν υπάρχει κάποιο σημάδι συγκεκριμένο. Γενικότερα απαγορεύονται όσα είναι αρπακτικά πτηνά. Απαγορεύονται. Αλλά και από πτηνά τα οποία δεν είναι αρπακτικά υπάρχουν κάποια τα οποία απαγορεύονται. Ναι, και τώρα αρχίζει και αναφέρει διάφορες κατηγορίες πτηνών που απαγορεύονται, είτε είναι αρπακτικά όπως είπαμε, αλλά είτε είναι επίσης και μη αρπακτικά. Για παράδειγμα, απαγορεύεται η ισοδοκάμηλος, απαγορεύεται ο πελαργός, φυσικά απαγορεύεται η νυχτερίδα που βέβαια δεν είναι πτηνό με την έννοια που καταλαβαίνουμε, αλλά επειδή πετάει απαγορεύεται. Και γενικότερα, αυτό που ξέρουμε γενικότερα στα πτηνά, τα πιο συνηθισμένα πτηνά που επιτρέπονται είναι η κότα, η γαλοπούλα, το περιστέρι, η χήνα, η πάπια. Και μετά περνάμε στα λεγόμενα, η τορτίκη, και μετά περνάμε στα λεγόμενα έντομα, όπου γενικά στα έντομα τα πάντα μα τα πάντα απαγορεύονται, εκτός από τέσσερα είδη συγκεκριμένα ακρίδας τα οποία επιτρέπονται. Θα μου πείτε σήμερα, η πλειοψηφία των Εβραίων δεν τρώνε αυτά τα τέσσερα είδη ακρίδας, ίσως κάποιοι Ιεμενίτες, αλλά η πλειοψηφία των Εβραίων πια δεν τρώνε ούτε αυτά τα τέσσερα είδη τα επιτρεπόμενα της ακρίδας. Και μας λέει γενικότερα η Τωρά ότι όποιος έρχεται και ακουμπάει ακόμα τα νεκρά σώματα αυτών των ζώων, γίνεται ταμέ, γίνεται ακάθαρτος πνευματικά και πρέπει να περάσει από διαδικασία κάθαρσης, η οποία γίνεται διαμέσου του νερού, του μίκβε. Περάμε τώρα στο έβδομο και τελευταίο κομμάτι, όπου εκεί πέρα μας αναφέρει το εξής. Το ίδιο λέει οποιοδήποτε σκεύος ακουμπήσουν αυτά τα νεκρά ζώα, ή ακόμα και τα ή ζωντανά, είτε νεκρά, τα οποία προβλέπουν τον εβραϊσμό να φαγωθούν. Ζώα πτηνά, όπως είπαμε, έντομα ή θαλασσινά, ό,τι απαγορεύεται, έρθει και κουμπίσει ένα πύληνο σκεύος, αυτό το πύληνο σκεύος πρέπει να σπαστεί, να καταστραφεί. Εάν πέσουν μέσα σε τροφές, αυτές οι τροφές απαγορεύονται. Γίνονται ταμέ. Αν πέσουν μέσα σε φούρνους, αυτοί οι φούρνοι απαγορεύονται. Γίνονται ταμέ. Επίσης, και από τα ζώα τα οποία είναι κασέρ, τα οποία είναι τεωρήν, τα οποία επιτρέπονται στον εβραϊσμό, τα νεκρά του σώματα, ναι, απαγορεύονται να φαγωθούν από τον εβραϊσμό. Τα νεκρά, όταν εννοούμε, τα οποία δεν σφάχτηκαν σύμφωνα με τον Ραβίνο, όπως ακριβώς πρέπει να σφαχτεί το εβραϊκό ζώο σύμφωνα με τον Ραβίνο που τα σφάζει τον Σοχέτ, οτιδήποτε πέθανε από μόνο του ή σφάχτηκε με μη κασέρ τρόπο, απαγορεύεται από τον Ιουδαϊσμό, ακόμα και αν είναι είδος κασέρ. Και μας λέει ο Θεός, και αν ή ας έμελο εχέμι, γιατί εγώ είμαι λέει ο Κύριος ο Θεός σας. Βεϊκταστέμ, γιατί θα πρέπει να είσαστε άγιοι, βαΐτεμ και το σύμ. Και καντόσανι, γιατί εγώ λέει ο Κύριος ο Θεός σας είμαι καντός, είμαι άγιος. Βελότητα μου έτναψωτεχέμ, και δεν θα αμαυρίσετε και δεν θα κάνετε μη καθαρή την ψυχή σας. Μπεχόλα σέρεσα ρωμέσα λαάρετσε, τρώγοντας όλα αυτά τα ζωήθια τα οποία βρίσκονται επάνω στην γη. Και έχετε μετά ομαυτή, τα τελευταία τρία εδάφια από το τελευταίο κομμάτι, την τελευταία αλληγιά, και μας λέει «Κι ανίασθαι αμαλέθαι με έλθ Μιτσράιμ» και εγώ λέω «Είμαι ο Κύριος που σας έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, τη γη της Αιγύπτου, λιώτ λαχέμ Ελοήμ, είμαι για εσάς ο Θεός, βαΐτεμ και το σύν, και πρέπει να είσαστε άγιοι και καντός άνοι», γιατί εγώ είμαι λέει Άγιος, ο Κύριος. Και μας ξεκινάει και μας λέει πάλι «Λεαβδίλ μπαίνα τα με, ουμπαίνα τα όρη». Να ξεχωρίζω λέει ο Κύριος ανάμεσα στο κάτι το οποίο είναι τα με, ακάθαρτο πνευματικά, και κάτι στο οποίο είναι τα όρ, καθαρό πνευματικά. Ουμπέν αχαγιά ανεχέλετ, ουμπέν αχαγιά σε λο τεαχελού. Και ανάμεσα στο ζώο, και στο ζώο, και γενικότερα στο ζώο το οποίο πρέπει να φάτε, και σε αυτό το οποίο δεν πρέπει να φάτε. Και εδώ πέρα αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Στον εβραϊσμό είναι τόσο σημαντικό το όλο το θέμα του καστρούτ, αυτό που λέμε, της, να διατηρούμε και να τηρούμε αυτό που μας είπε ο Θεός, αυτό που πρέπει να τρώμε. Και ως θέμα αυτοσυγκράτησης, ναι, που μας κάνει πιο ισχυρούς σαν ανθρώπους, αλλά και σαν ανθρώπους οι οποίοι λέμε ο Θεός ξέρει τι κάνει για μας, εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός το κάνει το καλό μας και πρέπει να ξεχωρίζουμε ανάμεσα στο ταμέ
ξεχωρίσω τα όρ ανάμεσα στο πνευματικά κάθαρο, το εξωπνευματικά καθαρό. Πρέπει να ξεχωρίζουμε. Ο βραϊσμός στηρίζεται πάνω στην έννοια της ξεχώρισης, της αυδαλά ξεχώρισης, ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως, όρ λαχώσε, ανάμεσα στις έξι μέρες της δημιουργίας και την ημέρα του Σαββάτου, ναι, ανάμεσα στο λαό του Ισραήλ και τα άλλα έθνη, ναι, πάντα υπάρχει το θέμα της ξεχώρισης. Αυδαλά. Γιατί χωρίς ξεχώριση ο εβραϊκός λαός δεν πρόκειται να εκπληρώσει την αποστολή του, την αποστολή της λύτρωσης. Η αυταρά, το πρόσθετο κομμάτι που διαβάσουμε τα πολυπόλοιπα προφητικά βιβλία εκτός του Πεντατέρκου, που πάντα έχει μια σχέση νοηματική, λεξιολογική με την Περασά, προέρχεται από το βιβλίο Σμουέλ το δεύτερο, το Σαμουήλ το β, το κεφάλαιο έκτο, όπου εκεί πέρα ο Νταβίδ, ο βασιλιάς Νταβίδ, αποφασίζει να φέρει την κυβωτό της Διαθήκης στην Ήρ Νταβίδ, στην πόλη Νταβίδ που έχει χτίσει. Γιατί μετά είχε σαν σκοπό να φτιάξει τον ναό, ο ίδιος τον έφτιαξε τελικά, τον έφτιαξε ο γιος Σολομώντας, Σλωμό, και αρχίζουν και φέρουν την κυβωτό της Διαθήκης, κύριε όλοι τους χαρούμενοι, όλος ο λαός του Ισραήλ, με Νταβίδ, με κόλπε της Ισραήλ, με σαφακή μνηθνία Σεμ, και ο Νταβίδ και όλος ο λαός του Ισραήλ χαίρονται μπροστά στον Κύριο. Αλλά υπήρχε ένας, λέει, Εβραίος, ο οποίος ίσως από περιέργεια πήγε και ακούμπησε την κυβωτό της Διαθήκης. Αυτός λεγόταν Ουζά. Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή πέθανε ο Ουζά. Ναι? Γιατί κάτι το οποίο είναι πολύ άγιο πρέπει να υπάρχει ξεχωρισμός, όπως είπαμε, αυδαλά. Ναι? Και έτσι ακόμα και αν είχε καλή θέληση ο Ουζά τελικά πέθανε. Και έχετε να μας θυμίσει αυτό το γεγονός, πώς πέθανε ο Ναντάβ και ο Αβιού, η γη του Αρών, στην Περασά. Το ίδιο αυτό ο Νταβίτ φοβήθηκε και αποφάσισε να μην συνεχίσει να φέρει την κυβωτό της Διαθήκης στην πόλη Νταβίτ, νομίζοντας ότι ο λαός του Ισραήλ ίσως είναι άδικος ακόμα, γι' αυτό και ίσως και πέθανε και ο Ουζά. Και έτσι παρέμεινε η κυβωτό της Διαθήκης στο σπίτι του Οβέντ Εντόμ Ακητή, ενός δίκαιου προσήλυτου από τον Εντόμ, του λεγόμενου Οβέντ από την Γκάτ, ο οποίος είχε και σχέση με τους Φιλιστέους, αλλά ήταν δίκαιος προσήλυτος Εβραίος. Και παρέμεινε κυβωτός στο σπίτι του 3 μήνες, αλλά κανείς δεν την ακούμπησε. Και τότε, λέει, το σπίτι αυτού του συγκεκριμένου δίκαιου προσήλυτου γέμισε από πλούτη, αλλά γέμισε και από παιδιά. Γενικά αυτός ο άνθρωπος ευδοκίμησε. Το είδε αυτό ο Νταβίδ, κατάλαβε ότι είναι καλό σημάδι του λαού του Ισραήλ. Και τότε, με Νταβίδ, Χόλμπετ Ισραήλ, και τότε ο Νταβίδ και όλος ο λαός του Ισραήλ, μαλί με τα Ρονασέμ, ανέβασα την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. Μπιτρουά ουμπερκόλ σοφάρ, με σαλπίσματα και με τον ήχο του σοφάρ στην Ιρ Νταβίδ, στην πόλη του Νταβίδ. Σαμπάτ, σαλόμ.